Εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα της βουλγαρικής κατοχής πραγματοποιήθηκαν στη Δράμα. Ο Δήμος Δράμας διοργάνωσε εκδηλώσεις μνήμης για τους αθώους συμπολίτες μας που έπεσαν θύματα της βουλγαρικής θηριωδίας κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 1941. Νωρίς το πρωί τελέστηκε η αρχιερατική θεία λειτουργία στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δράμας, όπου και τελέστηκε και μνημόσυνο. Αλλά όλοι μας η εκπομπή να πάμε στο μνημείο για να τελέσουμε το Τρισάγιο και την κατάθεση του Στεφάνου. Είναι το ελάχιστο χρέος που έχουμε για τα θύματα της μαύρης τραγωδίας της Δράμας μας, του μαρτυρικού και αντιπτικού νομού μας. Των όποιων συναισθημάτων διακατέχουν την ψυχή μας, μένουμε στο γεγονός ότι υπηρετούμε την πολύπαθη και μαρτυρική μακεδονική γη, την Ανατολική Μακεδονία. Επομένως, και συλληπούμεθα και συγχαιρόμεθα εν η ενότητα της πίστεως και την κοινωνία της αγάπης. Τα μηνύματα, ή μάλλον η μνήμη, δεν είναι μνήμη, παρά μόνο χρέος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και ζώσον ημάς. Ακολούθησε εν πομπή μετάβαση στο Μνημείο Σφαγιασθέντων στην Οδό Εθνικής Αμήνης και 28 Οκτωβρίου με ενδιάμεση στάση και κατάθεση στεφάνου στον Αδριάντα του αημνήστου Δημάρχου Δράμας Θεόφιλου Αθανασιάδη στην ομώνυμη οδό.
Στο Μνημείο Σφαγιασθέντων στην Οδό Εθνικής Αμήνης και 28 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων από εκπροσώπους φορέων. Μακαρίαν ζωή την παρασύ φιλάνθρωπε. Υπέρ της πίστεως και πατρίδος υπό των Βουλγάρων σφαγιασθέντων παρά των εαυτών αμαρτιών. Παρά Χριστό το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα του Κυρίου δεηθώμεν. Αιωνία. Καταρχά να πω ότι σήμερα είναι μια μέρα πέλθους, η Δράμα πέλθει και όχι μόνο η πόλη της Δράμας αλλά και όλα τα περίχωρα, το Δοξάτο, η Χωριστία αύριο και σήμερα φυσικά η Προσοτσάνη. Είναι και μια μέρα χρέους από μέρους μας, από τους απογόνους αυτών των ανθρώπων οι οποίοι είτε ήταν αγωνιστές, ήταν και απλοί άνθρωποι, άμαχος πληθυσμός που πλήρωσε με τη ζωή του εκείνες τις δύσκολες στιγμές και εκείνη την τραγική εποχή για την χώρα μας. Ο χρέος μας είναι να τιμούμε με ευλάβεια και θα έλεγα και με εθνική περηφάνεια τη σημερινή μέρα. Τώρα, κάποιοι είναι γνωστό ότι την σύγχρονη αυτή εποχή που δοκιμάζεται πάλι ο ελληνικός λαός με δύσκολες οικονομικές συγκυρίες και συνθήκες, κάποια πολιτικά κόμματα θέλουν να εκμεταλλευτούν αυτήν την κατάσταση του ελληνικού λαού και να επενδύσουν μικροπολιτικά. Η σημερινή παρουσία εδώ στην τελετή της Χρυσής Αυγής, μια παρουσία η οποία θα έλεγα δεν συνάδει με το κλίμα της ημέρας, δηλαδή σεβασμός, απλά είναι μια αυτοπροβολή, νομίζω ότι είναι ατυχής, ότι χαρακτήριζε ατυχής. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και εκπρόσωποι της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι έδωσαν το παρόν με συγκεκριμένα συνθήματα, χωρίς ωστόσο να προκαλέσουν άλλα προβλήματα.